Οπότε λοιπόν, θέλω να παραμείνετε λίγο στην παρέα μας, γιατί μπορεί να χρειαστεί να κάνετε κάποιο σχόλιο και θέλω να ξεκινήσω πρώτα την κυρία Μαστοράκου σε ό,τι αφορά αυτά τα οποία έχουν ακουστεί, κυρία Μαστοράκου, γιατί εμείς ήμασταν η πρώτη εκπομπή που φιλοξένησε αυτές τις γυναίκες, την Ειρήνη Μουρτζούκου, την μητέρα του Παναγιώτη την Καλλιόπη και τη Γιαγιά Φωτεινή. Και οι καταγγελίες ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένες ό,τι αφορά το τι ακριβώς συνέβη στο νοσοκομείο. Αυτό το οποίο μου είπανε δηλαδή κατά τη διάρκεια της τρίωρης συνέντευξης, τηλεοπτική συνάντηση, είναι και οι τρεις πεπισμένες, είναι σίγουρες και έχουν, λέει, στοιχεία και ευρήματα τα οποία θα τα προσκομίσουν και στις αρχές, ότι όταν μεταφέρθηκε ο Παναγιώτης στο νοσοκομείο ήταν εν ζωή και ότι συνέχεια έφυγε από τη ζωή εξαιτίας κάποιου ιατρικού λάθους. Απ' την άλλη, βέβαια, έχουμε δει και τις ανακοινώσεις του νοσοκομείου, αλλά θα ήθελα και την δική σας τοποθέτηση. Καταρχήν, δεν γνωρίζω πολλές λεπτομέρειες για την υπόθεση. Αυτό που θέλω να σας τονίσω είναι το εξής. Και τα δύο νοσοκομεία της Πάτρας και του Καραμανδάνιο και η παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου του Ρίου έχει πάρα πολλούς έμπειρους καταρτισμένους συναδέλφους που σύμφωνα με τις μαρτυρίες και των ασθενών και των γονέων πραγματικά όταν συμβαίνει ένα έκτατο γεγονός είναι απάνω στο περιστατικό. Επομένως, αυτό που έχω να δηλώσω είναι ότι γενικώς τα νοσοκομεία της Πάτρας σώζουν ζωές και όχι το αντίθετο. Εάν λοιπόν υπήρχε μια πιθανότητα το παιδί να ζήσει, προφανώς έγιναν όλες οι ενδεδειγμένες ενέργειες για να μπορέσει να ουσιαστικά να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, η οξία κατάσταση του παιδιού. Δεν έχω να δηλώσω κάτι άλλο σε σχέση με την υπόθεση. Έχετε επικοινωνήσει εσείς με τους ιατρούς του νοσοκομείου, με τη διοίκηση του νοσοκομείου, να σας πούνε κάτι παραπάνω από αυτά τα οποία γνωρίζουμε εμείς? Γιατί ξέρετε ότι αυτά τα οποία ακούγονται από την άλλη πλευρά, και αναφέρομαι στην Ειρήνη Μουρτζούκου, στη μητέρα και στη γιαγιά του Παναγιώτη, είναι πολύ σοβαρά. Υπό την έννοια, λέει, ότι εμείς πήγαμε ένα υγιές μωρό το οποίο παρουσίαζε μια εικόνα η οποία, εν πάση περιπτώσει, μας προβλημάτιζε γιατί είχε μια δύσπνοια, έτσι το περιγράφουν, και ότι οι γιατροί στη συνέχεια κάνανε ό,τι κάνανε και μας δώσανε τον Παναγιώτη μας νεκρό. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί είναι προφανές ότι κάνουν λόγο για ιατρικό λάθος. Έτσι ακριβώς, κύριε Βουσουλέ. Είναι πολύ σοβαρό. Από τη δική μας την πλευρά, εγώ γνωρίζω ότι έγιναν όλες οι ενδεδειγμένες ενέργειες και πάντοτε σε ό,τι αφορά τα έκτατα περιστατικά, ξέρετε, υπάρχει μια μεγάλη φροντίδα και μεγάλο άγχος και μεγάλη ευθύνη μέσα στο νοσοκομείο να αντιμετωπιστούν αυτά τα παιδιά. Δεν είναι νοσοκομεία που δεν είναι έμπειρα. Υπάρχουν αξιολογιότατοι συνάδελφοι καταρτισμένοι και με πολύ μεγάλη προσοχή και αγάπη ουσιαστικά αντιμετωπίζουν αυτά τα περιστατικά. Επομένως, αυτό αναμένεται να διερευνηθεί. Εγώ σας διεβεβαιώνω και από την γνώση που έχω, από την ποιότητα της υπηρεσίας που δίνεται στα δικό μας νοσοκομεία, ότι πραγματικά υπάρχει μεγάλη μέρημνα, φροντίδα, αγάπη και κατάρτιση, που είναι πολύ σημαντικό. Εάν λοιπόν υπάρχει κάποιο γεγονός το οποίο είναι οξύτατο για τη ζωή του παιδιού, εάν υπάρχει επιστημονική ελπίδα να ζήσει, πιστεύω ότι οι συνάδελφοι θα κάνουν το πάνω για να σώσουν. Ωραία. Κυρία Δημοκλείδου, θέλω να σας ρωτήσω εσάς, γιατί είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κατηγορούμενους, δεν έχουμε καν υπόπτους, έτσι, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία. Θέλω λοιπόν να μας δώσετε την δική σας εικόνα, γιατί έχετε εικόνα, για το πού ακριβώς βρίσκονται οι έρευνες, αν γίνονται έρευνες, γιατί θυμόμαστε ότι υπήρχε μια παραγγελία από τον προϊστάμενο εισαγγελία της Πάτρας, τον κύριο Νικολάου, ο οποίος είπε ότι πρέπει να γίνει μια προκαταρκτική έρευνα σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση των θανάτων των δύο βρεφών της Ειρήνης Μουρτζούκου και του μικρού Παναγιώτη. Άρα, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Αυτή η έρευνα ουσιαστικά, βέβαια, δεν έχει δοθεί σε κάποια αστυνομική αρχή, σε κάποια υπηρεσία της αστυνομίας, είτε της τοπικής αστυνομίας, είτε κάποιας κεντρικής υπηρεσίας. Ουσιαστικά, η αστυνομία το μόνο που αναμένει αυτή τη στιγμή, και προς το παρόν και το ξεκαθαρίζω αυτό, είναι τα αποτελέσματα των τελευταίων τοξικολογικών εξετάσεων. Μιλώ για τον τελευταίο θάνατο, τον Αύγουστο του 2024, το τελευταίο παιδί το οποίο κατέληξε στο νοσοκομείο. Από το νοσοκομείο ενημερωθήκαμε και εμείς με αναγγελία θανάτου ότι κατέληξε. Εγώ όμως, επειδή παρακολουθώ όλες αυτές τις μέρες, κύριε Κουσουλέ, και το δικό σου ρεπορτάζ και όλων των δημοσιογράφων πάνω σε αυτό το θέμα. Και γιατί, αυτό γιατί. Γιατί ουσιαστικά όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτήν την υπόθεση, είτε είναι συνήγοροι των εμπλεκομένων, είτε είναι συγγενείς των παιδιών, είτε προέρχονται από το περιβάλλον των παιδιών, είναι πολύ περισσότερες οι πληροφορίες που βλέπουμε ότι δίνουν στα μέσα από αυτές που τελικά δόθηκαν όταν έπρεπε, τη σωστή στιγμή της προανάκρισης, στην αστυνομία. Τι είναι εννοώ? Για παράδειγμα, για τον θάνατο του 21, για το πρώτο παιδί που αναφέρουμε όλοι μας αυτές τις ημέρες. Η αστυνομία δεν ενημερώθηκε ποτέ ότι υπήρχαν και άλλοι εμπλεκόμενοι και τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν άτομα τα οποία μιλούν για ένα παιδί το οποίο
ήταν υπό την επίβλεψη κάποιου άλλου προσώπου. Αυτό δεν αναφέρθηκε ποτέ στην αστυνομία. Και ξέρετε, επειδή κάνετε χρόνια ρεπορτάζ, γνωρίζετε πολύ καλά ότι ειδικά όταν μιλάμε για βρέφη και όταν τα βρέφη μεταφέρονται χωρίς ευρήματα σε ένα νοσοκομείο, δηλαδή τα παιδιά δεν είναι χτυπημένα, δεν έχουν εμφανή τραύματα ώστε να ενημερωθεί η αστυνομία που ενημερώνεται άμεσα από τους γιατρούς των επικών των περιστατικών και φτάνει στο σημείο, όπως και ο αρμόδιος εισαγγελέας ανηλίκων, ιδιαίτερα για τα νοσοκομεία της Αττικής Μηλό που είναι πιο εξοικειωμένη με τέτοια περιστατικά, αλλά και της επαρχίας, ενημερώνουν άμεσα το κέντρο της άμεσης δράσης, να το πω έτσι απλά, και ενημερώνεται η ασφάλεια. Επειδή λοιπόν δεν υπήρχαν τέτοια ευρήματα σε αυτά τα παιδιά, εδώ το 21 δηλαδή, τι υπόθηκε, κυρία Δημοκλήδου, ότι ήταν ένας φυσιολογικός θάνατος, δεν υπόθηκε κάτι άλλο? Γιατί σήμερα δεν φιλοξενούμε αποκλειστική. Η εμπλοκή των άλλων προσώπων. Προσέξτε, ουσιαστικά γιατί έχουμε την κατάθεση των γονέων, ναι, όπως έχουμε σε όλες τις υποθέσεις αυτών των θανάτων. Ναι. Δεν αναφέρεται πουθενά το παιδί αυτό πριν ήταν στο σπίτι με κάποιο άλλο πρόσωπο. Δεν αναφέρεται πουθενά υπόνοια από τους γονείς του παιδιού για κάποιο λάθος των ιατρών. Γιατί κάθε γονέας φυσικά έχει δικαίωμα να καταγγείλει οτιδήποτε επιθυμεί κατά την προανάκριση, να έχει αμφιβολίες για το πώς αντιμετωπίστηκε το παιδί τους σε ένα νοσοκομείο, είτε είναι δημόσιο είτε ιδιωτικό, χωρίς φυσικά να θέλω να πω κάτι για το νοσοκομείο. Γιατί στις περισσότερες φορές, ξαναλέω, ενημερωνόμαστε από το ίδιο το νοσοκομείο εμείς στην αστυνομία. Είτε το παιδί μεταφέρεται ζωντανό, είτε καταλήγει εκεί, είτε μεταφέρεται νεκρό. Και στη συνέχεια ανοίγει η έρευνα αυτή. Όμως, όποιος έχει να προσφέρει σε κάποια από αυτές τις υποθέσεις και έχει στοιχεία να δώσει στις αρχές, ακόμη και τώρα που έχουν παραδοθεί οι φάκελοι στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, μπορεί να έρθει και να το κάνει. Είναι αυτό το οποίο λέτε και είναι κομβική σημασία και θα το πω για μία ακόμα φορά. Είναι καλές οι μαρτυρίες και είναι καλό το δημοσιογραφικό έργο, γιατί νομίζω η δημοσιογραφική έρευνα και αυτά τα οποία λέγονται και ακούγονται δημοσίως αποτελούν ύλη την οποία αύριο μεθαύριο μπορεί να αξιοποιήσουν και οι εισαγγελικές και οι αστυνομικές αρχές, Θανάση μου και κυρία Δημοκλήδου, και ο Νόνο Ήτο που αναφέρομαι. Είναι πολύ πλούσιο το υλικό το οποίο συλλέγουν οι δημοσιογράφοι. Αλλά θέλω να πω κάτι, γιατί σε λίγη ώρα θα ακούσουμε και την Κατερίνα. Η Κατερίνα είναι η μητέρα του περιστατικού στο οποίο αναφέρεται. Αν μου επιτρέπετε, ναι, αν μου επιτρέπετε. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω, κυρία. Ναι. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω, γιατί χάνω και εγώ τον ηρμό της σκέψης μου και δεν θέλω να μπερδεύω αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, η Κατερίνα σε λίγη ώρα μιλάει σε εμάς. Τώρα η κυρία Δημοκλήδου λέει κάτι άλλο, το 21 δεν υπόθηκαν αυτά τα οποία λέγονται σήμερα. Και θα μου πείτε, αυτό είναι εύλογο, υπό την έννοια ότι όταν χάνεις ένα παιδί κάτω από αυτές τις συνθήκες, πού να πάει το μυαλό σου τώρα ότι κάτι άλλο ενδεχομένως να έχει συμβεί? Όταν όμως χάνεται το πρώτο παιδί, χάνεται το δεύτερο παιδί, χάνεται το τρίτο παιδί, χάνεται και το τέταρτο παιδί, σαν πολλά παιδιά να χάνονται. Κάπου χανόμαστε όλοι. Σαν πολλά παιδιά να χάνονται χωρίς να υπονοώ τίποτα και να μην ψέχω ή να αφήνω μορφή σε κανέναν. Κυρία Μαυροειδή, κάτι θέλετε να πείτε? Ναι, ήθελα να ρωτήσω. Έχουμε κοντά μας και τον κύριο Ντούγκα, μισό λεπτό, και τον κύριο Τάσο Ντούγκα, εξαιρετικό συναδελφό σας, ο οποίος είναι ο νομικός συμπαραστάτης της Καλλιόπης. Καλησπέρα, κύριε Ντούγκα, και σε εσάς. Και τον κύριο Γαλεντέρη, τον ιατροδικαστή. Καλησπέρα και σε εσάς. Δεν μπορώ να αποδεσμευτώ, γιατί έχω. Ναι, κυρία Μαστοράκου, το ξέρω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Η κυρία Μαυροειδή κάτι θέλει να πει? Να είστε καλά. Μία ερώτηση. Ναι. Εάν έχετε ακόμη την κυρία Δημοκλήδου. Την έχουμε, εδώ είναι η κυρία Δημοκλήδου. Ναι, ναι. Ή αν το γνωρίζετε κι εσείς, επειδή ανέλαβα προσφάτως την υπόθεση. Όταν μετά τον θάνατο των δύο παιδιών της Ειρήνης, είχε διαταχθεί προκαταρκτική έρευνα? Ναι. Όχι. Είχε γίνει προανάκριση όπως προβλέπετε και μάλιστα από δύο διαφορετικά αστυνομικά τμήματα. Γιατί ο ένας ο θάνατος ήταν σε νοσοκομείο της Αττικής, ενώ ο άλλος στην περιοχή όπου έμενε η συγκεκριμένη κοπέλα. Οπότε δύο διαφορετικές υπηρεσίες χειρίστηκαν αυτές τις υποθέσεις. Δύο διαφορετικά αστυνομικά τμήματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ξέρετε, είναι διαφορετικές δικογραφίες σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Ναι, και είναι διαφορετική ματιά του εισαγγελέα που... Έχω καταλάβει από αυτή την απάντηση που μου δώσατε, έχω καταλάβει, δεν θέλω. Με καλύψατε πλήρως, δεν θέλω να έχω καταλάβει. Δεν υπήρξε όμως, δεν υπήρξε κάποια προκαταρκτική, κάποια εντολή για προκαταρκτική, ακριβώς, όχι, δεν υπήρξε. Το ευτυχές τώρα είναι, και θέλω να δώσω τον λόγο πρώτον. Κύριε Κουτσούλη, έχετε καταλάβει, έτσι, καταλάβατε. Εγώ έχω καταλάβει πάρα πολλά, έχω καταλάβει και ξέρω πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία λέω, επιτρέψτε μου να σας πω. Έτσι, γιατί έχουμε κάνει μια έρευνα για πέρα σε βάθος. Ναι, κυρία Μαυροειδή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή είμαι σε αναμονή ραντεβού και επικοινωνίας. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, θα τα πούμε εκτός αέρα αργότερα.